Κάτω από τα δοκάρια φυσικά ο Μπέλετς, ο βασικός τερματοφύλακας. Όσον αφορά στο κέντρο της άμυνας, το δίδυμο Πέτροβιτς Βάλης, στα δύο άκρα ο Χέστε Βιντάλ και στο δεξιό άκρο της άμυνας, μπορεί να το θεωρήσω σαν μια μικρή έκπληξη, τη θέση του Σεπάκ παίρνει ο Σούσιτς. Mm-hmm. Στη μεσαία γραμμή περιμένουμε να δούμε τον Κωνσταντίνοφ μαζί με τον Ντάλσιο. Ο Μαρκίνιος σε ένα πιο ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Τομάνε σε φάση άμυνας θα είναι κοντά στον Τομάνε. Σε ένα σχηματισμό 4-4-2 και στα δύο άκρα ο Εντον Καλά και ο Τάσος Ζώνης που μπήκε αλλαγή στο τελευταίο παιχνίδι μέσα στο ΑΕΚ Αρένα στο δεξιό άκρο της άμυνας. Και όσον αφορά την προσέγγιση, θα τα δούμε όλα στην τεχνική ανάλυση πώς περιμένουμε να προσεγγίσει το παιχνίδι, κυρίως το δημιουργικό κομμάτι και σήμερα ο Ρικάρντο Σαπίντο. Ρώτησε ο Κούλης τον Κωνσταντίνο για την απουσία του Κβιλιτάγια. Δεν ξέρω εσένα ποια είναι η άποψή σου. Θα σου το, το αναλύσουμε, το μετά. Ωραία. Το αναλύσουμε μετά. Πάμε αμέσως στην τεχνική ανάλυση. Αυτό που είχαμε αναφερθεί στο δημιουργικό κομμάτι. Βλέπουμε, είδαμε κάτι διαφορετικό από τον Σάπιντο. Πρώτα θα ξεκινήσουμε όμως με το τέρμα που δέχτηκε πάρα πολύ νωρίς, μόλις το 1 λεπτό. Μια κάθετη μεταβίβαση του Ρομπέρ με στόχο τον Γκαρσία, το αριστερό ακραίο αμυντικό. Σύγκλινε εσωτερικά ο Ντόγκια. Είχε απόσταση ο Εντον Καλά από τον Ντόγκια που έκανε το σουτ. Είχε και ένα μέρος ευθύνης και ο Μπέλετς, ο τερματοφύλακας, πολύ νωρίς πίσω στο σκορ. Η ομάδα από στο δημιουργικό κομμάτι βλέπει πώς αναπτύσσεται. Ο δεξιός ακραίος αμυντικός ο Σεπάκ έμενε σαν τριάδα. Σε αυτό το ρόλο θύμα θα βρίσκεται ο Σούσιτς για δύο λόγους. Έχει και καλή ισορροπία στη μετάβαση. Όμως επειδή σε φάση άμυνας η ανόρθωση θα έχει δύο επιθετικούς, τον Γκερέρο και τον Μπαρούκι, και θέλει να έχει και ένα πλεονέκτημα στο δημιουργικό κομμάτι με μια τριάδα και να δημιουργεί έναν τετράγωνο στον κεντρικό διάδρομο με τον Μαρκίνιος και τον Εντον Καλά στο σημερινό παιχνίδι. Επειδή εκεί θα βρίσκονται τρεις ποδοσφαιριστές από πλευράς ανόρθωσης που θα αγωνιστεί σε ένα σχηματισμό 5-3-2. Για να έχει και πλεονέκτημα στην πρώτη γραμμή, στην ανάπτυξη, αλλά και στον κεντρικό διάδρομο αυτό το τετράγωνο. Και φυσικά βλέπουμε το ρόλο που ήταν ο Βηγιαφάνης, η τοποθέτησή του. Σε αυτό το ρόλο εκεί θα κινείται σήμερα ο Εντον Καλά. Ξανά μένουμε στο δημοκό κομμάτι, ξανά αυτό το τετράγωνο που δημιουργείται με τον Μαρκίνιος ενδιάμεσα των γραμμών και τον Εντον Καλά στο σημερινό παιχνίδι. Λίγο πιο πίσω ο Ντάρσιο με τον Κωνσταντίνο να έχει την κατοχή της μπάλας του από γρήγορη αλλαγή παιχνιδιού. Σε αυτό το ρόλο σήμερα θα βρίσκεται ο Δόνης στο δεξιό άκρο της άμυνας για να βρεθεί σε κατάσταση ένα εναντίον ενός. Αλλά είδαμε και μια πολύ καλά διαβασμένη, κυρίως πάνω στον Εντον Καλά, με διπλά μαρκαρίσματα. Και στο δεύτερο ημίχρονο δεν αλλάξει ιδιαίτερα η προσέγγιση. Ο Σεπάκ έμενε σαν τριάδα. Ο Πέτροβιτς είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να διεισδύσει ενδιάμεσα των γραμμών. Ο Χεφτέ Βιντάλ αριστερά ανεβαίνει πάρα πολύ καλός επιθετικά. Παίρνει πολλές πρωτοβουλίες. Βλέπουμε και αλλαγές θέσεων. Αλλά βλέπουμε ξανά εδώ πως έκλεινα τους χώρους οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, κυρίως τον Εντον Καλά, που είναι ένας παίκτης κλειδής. Είναι σε πάρα πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση και θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και η γρήγορη μετάβαση την ώρα που θα χάνεται την μπάλα από τους ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ στο σημερινό παιχνίδι. Όμως θα κάνουμε τώρα αναφορά στις αδυναμίες που παρουσίασε το ΑΠΟΕΛ και είναι συγκεκριμένες. Στην πλάτη της άμυνας πάντα είναι μια ομάδα με πολύ κοντινές αποστάσεις του ΑΠΟΕΛ, αλλά παρουσίασε αρκετές αδυναμίες, κυρίως σε σέντρες. Βλέπουμε εδώ τον Ντόγκια εντελώς μόνο στο δεύτερο δοκάρι. Και θα το δούμε και στη συνέχεια, να το τεκμηριώσουμε στους φίλους τηλεθεατές. Σέντρα κίνησε από τη δεύτερη γραμμή από τον Πόσκ, ξανά μεγάλο κενό στο δεύτερο δοκάρι. Και θα δούμε ότι δημιούργησε πολύ καλές ευκαιρίες η ομάδα της ΑΕΚ και όλες από σέντρες. Και εδώ με τον Μπρούνο Γκάμα, σέντρα στο δεύτερο δοκάρι που κινήθηκε ο Σολ και έχασε ακόμη μια μεγάλη ευκαιρία. Και εδώ μαζί με τον Ρομπέρ σε χρόνο καθυστερήσεων, όταν άλλαξε και σχηματισμό του από με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, ξανά μόνος ο Ρομπέρ στο δεύτερο δοκάρι. Είδαμε τέσσερις σέντρες, τέσσερις μεγάλες ευκαιρίες. Όμως, πώς να μην σταθούμε σε αυτό το σημείο, το ΑΠΟΕΛ έχει σκοράρει 21% των τερμάτων από στατικές φάσεις. Είναι και μια λύση σε μια ομάδα που αμήνεται μαζικά, όπως η ομάδα της ανόρθωσης. Και το ΑΠΟΕΛ απείλησε σε δύο περιπτώσεις με Σεπά και Πέτροβιτς στο πρώτο ημίχρονο του ΑΕΚ και βρήκε το δρόμο να σκοράρει στο 75ο λεπτό από μια στατική φάση με το τέρμα του Τομανέ. Και το δεύτερο τέρμα του ΑΠΟΕΛ, μακρινή μεταβίβαση με στόχο τον Τομανέ. Η σημασία πάντα, το έχουμε αναφέρει αρκετές φορές, στις δεύτερες μπάλες που κέρδισε εδώ ο Μέχρι, που μπήκε αλλαγή κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου και στη συνέχεια σέντρα με στόχο φυσικά τον Κβιλιτάγια μέσα στην περιοχή, αλλά και τον Ντονγκαλά. Πως πήρε την εσωτερική, ο Ντονγκαλά από το δεξιό ακραίο αμυντικό της ΑΕΚ και στείλε την μπάλα στα δίχτυα και πήρε ένα πάρα πολύ σημαντικό τρίποντο του ΑΠΟΕΛ μέσα στην ΑΕΚ. Άρα πέδεσε μια ΑΕΚ που ήταν σε πάρα πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Βλέπουμε εδώ και τους πανηγυρισμούς όμως. Είναι και αυτό ένα δυνατό σημείο του ΑΠΟΕΛ. Βλέπουμε πώς πανηγυρίζουν και το τέρμα όλη η ομάδα μαζί. Εντάξει, νομίζω, Αντρία μου. Εντάξει, είναι σημαντικό το σημείο με την ομάδα και το χρονικό σημείο και το πρωτάθλημα. Νομίζω είναι αυτονόητο. Εγώ αυτό που ήθελα να πω πάνω σε αυτό το νέο τρόπο παιχνιδιού,
που στο build-up του ΑΠΟΕΛ, νομίζω είναι γιατί προσπαθεί να βρει νέους τρόπους. Γιατί με τον Κωνσταντίνοφ πλέον να, όλες οι ομάδες να τον κλείνουν, αναγκαστικά θέλει να κάνει μια υπεραριθμία εκεί στον χώρο της άμυνας με του κέντρου, για να μπορέσει να βρει περισσότερες λύσεις επιθετικά του ΑΠΟΕΛ. Επίσης, ο Ζεφτέ είναι ένας ποδοσφαιριστής που επιτίθεται πάρα πολύ και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να θέλει ακριβώς όπως του είπες στη μετάβαση να, βρει, να είναι πιο έτσι. Προστατευόμενη ομάδα σε αντεπιθέσεις και ο Δόνης είναι πολύ καλός στο εναντίον. Δεν μπορεί να συγκλίνει προς τα μέσα. Άρα γι' αυτό θέλει με αυτόν τον τρόπο να αφήνει το Δόνη μόνο του και να πηγαίνει μπάλα από εκεί για να βρίσκει πιο εύκολο στον δρόμο εναντίον. Τώρα, ο τον καλά να δούμε πώς μπορεί να βοηθήσει την ομάδα περισσότερο στην αριστερή πλευρά παρά στη δεξιά. Γιατί νομίζω ότι τα περισσότερα παιχνίδια και τα καλά παιχνίδια που έχει κάνει είναι στη δεξιά πλευρά. Θα είναι όμως πάντα στον κεντρικό διάδρομο στο σημερινό παιχνίδι. Σε αυτόν τον καλά, αυτό που θέλω να δω είναι με ποιο τρόπο θέλει να εκμεταλλευτεί ο προπονητής. Γιατί είναι κανόνα ότι στο 3-5-2 ή 3-4-3, κυρίως στο 3-5-2, το πλεονέκτημα που έχει μια ομάδα είναι ότι μπορεί να έχει δύο παίχτες στα άκρα να παίξει 2-2-1. Αυτό το απολύτως στερείται με τον τρόπο που θέλει να παίξει. Και εξαρτάται αν τον καλά θα μείνει στη γραμμή για να κάνει το 2-2-1 ή αν θα έρθει κεντρικά και να έχει κάθετα τρεξίματα στην πλάτη της άμυνας. Δεν μπορούμε να το δείξουμε με σχέδιο αυτή τη στιγμή, νομίζω να καταλάβει ο πολλής κόσμος, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία αν θα μπορέσει όταν μπορεί να μπει στην πλάτη της άμυνας της ανόρθωσης. Θα έχει χώρο όμως στην πλάτη της άμυνας της ανόρθωσης στο σημερινό παιχνίδι, αυτό είναι και μια ερώτηση. Εξαρτάται από την υπεραθυμία που θα δημιουργήσει στο κέντρο και το πόσο γρήγορα θα μεταφέρει την μπάλα από τη μια πλευρά στην άλλη. Θα το δούμε. Από την άλλη, τώρα να ολοκληρώσω ένα λεπτό. Από την άλλη, το ΑΠΟΕΛ έδειξε αδυναμία στην άμυνα, ακόμα και στην πλάτη του Τβάλη, στη θέση που ήταν ο Χεύτη. Οι φάσεις που έδειξε ήταν όλες σε εκείνο το σημείο. Η ανόρθωση αναμένω ότι ο Γκερέρο θα έρθει να πάρει μπάλα από δύο εξωστόμου, θα τρέχει στον χώρο και πάλι εξαρτάται γιατί θα δημιουργήσει τέταρτο παίχτη στον χώρο του Γκέντ. Άρα, αν θα βγει ένα στόπερ του ΑΠΟΕΛ, πώς θα καλύψει την πλάτη, μια άλλη δύο ή την πλάτη. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχει πολύ ζουμί το παιχνίδι τακτικά και θα πρέπει να δούμε στην πράξη. Σε ό,τι έχεις αναφέρει, θα τα δούμε και στην τεχνική ανάλυση της ανόρθωσης όσον αφορά το σχηματισμό 3-5-2. Αντρία. Πάμε αμέσως στην αρχική εντεκάδα του Γιάννη Τοκά για το σημερινό παιχνίδι. Φυσικά με αρκετά προβλήματα. Με 7-8 ποδοσφαιριστές εκτός αποστολή. Αρμπολέτα κάτω από τα δοκάρια. Στο κέντρο της άμυνας ο Μακούνο, Κορέα και ο Μαρμού. Τριάδα. Στα δύο άκρα ο Κορέα μαζί με τον Μινάτο Αντωνίου θα έχουν το πλάτο. Στην μεσαία γραμμή ο Αρτιματάς μαζί με τον Χρυσοστό Μουκέ, τον Έλντερτον Φερέρα. Σε έναν καινούριο ρόλο μαζί με τον Γιάννη τον Οκάου Έλντερτον Φερέρα. Τον έχουμε συνηθίσει να τον βλέπουμε σαν ακραίο επιθετικό. Και μπροστά ο Γκερέρο με τον Δανίλ τον Μπαρούτ. Εδώ είναι ένα πρόβλημα, επειδή απουσιάζουν οι δύο επιθετικοί, ο Καστέλ και ο Κασάμα, κυρίως στο ψηλό πρέσινγκ της ομάδας του ΑΠΟΕΛ, στις μακρινές μεταβιβάσεις για να κερδίσουν την πρώτη μπάλα ή να κρατήσουν μπάλα. Πάμε αμέσως στην τεχνική ανάλυση της ανόρθωσης βάσει των δύο τελευταίων παιχνιδιών. Θα δώσουμε και αρκετή έμφαση και στο σταρτικό κομμάτι. Όμως θα ξεκινήσουμε την τεχνική μας ανάλυση με τις δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες που δημιούργησε η ομάδα της ανόρθωσης στο τελευταίο παιχνίδι. Βλέπουμε τον Μπαρούτι να συγκλίνει εσωτερικά. Ήταν διαφορετικός ο σχηματισμός στο πρώτο ημίχρονο από πλευράς ανόρθωση. Ανάπτυξη από αριστερά με τον Κορέα και κίνηση του Αρτιματά που ήρθε από τη δεύτερη γραμμή στο πέναλτι. Μεγάλη ευκαιρία στο 23ο λεπτό και η δεύτερη μεγάλη ευκαιρία ήρθε με την άρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Αλλαγή σχηματισμού 3-5-2, μακρινή του Μινά Αντωνίου με στόχο τον Καστέλ. Ακόμη μια φορά η σημασία στις δεύτερες μπάλες. Έχει το πλάτος με τον Κορέα από την αριστερή πλευρά να ανεβαίνει. Ένας πολύ επιθετικός, ακραίος αμυντικός και χάθηκε ακόμη μια μεγάλη. Μόλις με την άρξη του δεύτερου ημίχρονου. Και τώρα θα σταθούμε στο ανασταλτικό κομμάτι. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν με τετράδα η ομάδα της ανόρθωσης σε ένα σχηματισμό 4-4-2. Με τον Γκερέρο να αγωνίζεται πίσω από τον Καστέλ, να έχει την μπάλα ο Άρης, να μείνεται πολύ κοντινές αποστάσεις. Βλέπω εδώ ανάλογα πάντα σε σχέση με την μπάλα πώς κλείνει τον κεντρικό διάδρομο η ομάδα του Γιάννη του ΟΚΑ και η ομάδα της ανόρθωσης να αμείνεται πολύ καλά, πολύ καλά οργανωμένα με μια αγωνιστική πειθαρχία στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, αλλαγή σχηματισμού 3-5-2. Το πλεονέκτημα του σχηματισμού 3-5-2 έχει πολλούς ποδοσφαιριστές στον κεντρικό διάδρομο την ώρα που αμήνεσαι, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και οι αποστάσεις. Και ένα από τα σημεία που προσπαθήσει η ομάδα της ανόρθωσης να δημιουργήσει προβλήματα στο ΑΠΟΕΛ είναι στην μετάβαση. Μόλις κερδίζει την μπάλα, να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα τις βρεθούν. Στο τέρμα που σκόραρε η ομάδα του Άρη, βλέπουμε εδώ ενδιάμεσα τον γραμμό πόσο σημαντικό είναι όταν είναι τρεις κεντρικοί εναντίον ενός επιθετικού να βγει ψηλά ένας κεντρικός αμυντικός. Ήταν εκτός θέσης ο Μινάς του Αντωνίου την ώρα της σέντρας. Δημιουργήθηκε μια μέσα στην επικίνδυνη ζώνη, υπεραριθμία
3 εναντίον 4 από πλευρά του Άρη και ήρθε το τέρμα ισοφάρηση. Στο πρώτο παιχνίδι του Γιάννη του ΟΚΑ, και αυτό περιμένουμε στο σημερινό παιχνίδι, με την άρξη του παιχνιδιού, 5-3-2 φάση άμυνα, να δημιουργήσει υπεραριθμία πάντα στο χώρο που βρίσκεται η μπάλα. Αυτό που πρέπει να προσέξει όμως σήμερα η όρθωση είναι οι αλλαγές παιχνιδιού, επειδή η αδυναμία του σχηματισμού είναι γρήγορες αλλαγές παιχνιδιού στην αντίθετη πλευρά. Είναι ξεκάθαρος αυτός ο σχηματισμός. Το πλεονέκτημα που δημιουργείται στον κεντρικό διάδρομο με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές, το ΑΕΚ θα προσπαθήσει με υπομονή να αλλάζει συνεχώς πλευράς την μπάλα, όπως εδώ το έπραξε η ομάδα της ΑΕΚ, πώς μετατοπίζεται η ομάδα της ανόρθωσης ξανά στην αντίθετη πλευρά να μετατοπιστεί η μπάλα για να αγκάσει στον αντίπαλο την ώρα που αμήνεται. Βλέπουμε ότι θα πρέπει να βάλει πιο ψηλή ένταση του ΑΠΟΕΛ σήμερα και με τη βοήθεια του κόσμου φυσικά και ξανά αυτό το πλεονέκτημα στον κεντρικό διάδρομο με αυτόν τον σχηματισμό με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές να έχει στον κεντρικό διάδρομο και αυτό πρέπει να προσέξει επίσης τη γρήγορη αλλαγή παιχνιδιού όπως εδώ μια μεγάλη ευκαιρία που δημιούργησε η ΑΕΚ με τον Λόπες που είναι η αδυναμία του σχηματισμού και οι αποστάσεις, πάρα πολύ σημαντικό να έχει διάρκεια στις αποστάσεις η ομάδα της ανόρθωσης, να μην επιτρέψει να υπάρχουν ποδοσφαιριστές μέσα των γραμμών, επειδή και το ΑΠΟΕΛ είναι μια ομάδα όπως την ΑΕΚ που μπορεί να κυκλοφορήσει την μπάλα, έχει σκοράρει τέρματα με διψήφιο αριθμό μεταβιβάσεων κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν και θα πρέπει να είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένη και συγκεντρωμένη η ομάδα του Γιάννη ΟΚΑ στο ανασταλτικό κομμάτι στο σημερινό παιχνίδι.